Της ευείας των γόνων οικουμένης αγλάισμαν, της θεολογίας των μύστην. Πάντοτε η αναφορά σε αγίους ανθρώπους στερεώνει την πίστη μας. Όσοι γνώρισαν αγίους ανθρώπους όπως τον Άγιο Πορφύριο, αισθάνονται αγαλίαση εξιστορώντας γεγονότα που ωφελούν πνευματικά εκείνους που τα ακούν. Ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ιεραπόστολος, ιατρός, ειδικός παθολόγος, με γλαφυρότητα εξιστορεί την πρώτη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο. Θα ακούσετε από τον ίδιο πώς ο Άγιος Πορφύριος μίλησε περιφρονητικά για τον εαυτό του στην πρώτη τους γνωριμία. Μας αναφέρει ακόμη δύο περιστατικά που φανερώνουν το προορατικό και διορατικό χάρισμα του Αγίου. Στην ιατρική Αθηνών, όταν κάποιος από τους φοιτητές γνώριζε κάποιον από αυτούς τους παλαιούς ανθρώπους του Θεού, ειδοποιόμασταν μεταξύ μας και τότε είχαμε μάθει ότι στα Καλύσια υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού που το λέγανε Πατέρα Πορφύριο. Όμως δεν είχαμε πάντα τα μέσα ως φοιτητές να φτάσουμε μέχρι εκεί. Το έτος 1979-80 ασθένησε ένας άνθρωπος εδώ στο Εγάλαιο με μια πολύ βαριά αρρώστια, με έναν καρκίνο. Και τότε παρεκάλεσαν τα παιδιά του να πάμε την μητέρα να παρηγορηθεί εις τον πατέρα Πορφύριο. Έτσι λοιπόν η πρώτη μου γνωριμία ήταν στην προσπάθεια, η γνωριμία η καλή, δηλαδή που επικοινωνήσαμε για πρώτη φορά στον πατέρα Πορφύριο, ήταν η προσπάθεια να πάμε την γυναίκα αυτή στον πατέρα Πορφύριο. Αυτό έγινε φθινόπωρο. Την προηγούμενη χρονιά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την ίδια χρονιά μάλλον του Αγίου Πνεύματος, γιόρταζε το μοναστήρι του Παρακλήτου, που ήταν λίγο πιο κάτω. Ο γέροντας είχε μόλις φύγει από τα Καλύσια και είχε έρθει εκεί τώρα που είναι στο Μίλεση και είχε μια ίσπα, εγώ τη λέω ίσπες αυτές, και έμεινε εκεί πέρα. Δεν ξέραμε πώς ήταν. Όταν τελείωσε η πανήγυρη του Παρακλήτου, με τα πόδια του Παράκλητο, παιδιά ήμασταν, ανεβήκαμε καμιά κοσαριά παιδιά, ανεβαίναμε για να πάμε στο γεροπροφύλιο με τα πόδια. Πηγαίνοντας στο γεροπροφύλιο με τα πόδια, είδαμε ένα αυτοκίνητο που έφυγε και μέσα ήταν ένας καλώδιος. Σταματήσαμε τους ανθρώπους εκεί, έβγαινε από το χωματόδρομο να βγει στη δημοσιά. Εγώ είχα πάει από τους έτρεχα λίγο περισσότερο, που τώρα είμαι υπέρβαρος, τότε ήμουν ευκίνητος πολύ και πήγα πρώτος. Πιάνω λοιπόν έτσι το αυτοκίνητο και λέω, είχατε πάει στον Πάτερ Πορφύριο, είναι από εδώ πάμε στον Πάτερ Πορφύριο και τα λοιπά. Και λέει ο παππούς αυτός, λέει, τι το θέλετε καλέ αυτό, να εμείς πήγαμε λέει και μας έδιωξε. Ούτε μας καταδέχτηκε, ούτε μας έδιωξε, μας είπε φυγέτε. Τι αυτός δεν αξίζει, τι πάτε να κάνουμε, νέα παιδιά, πάγατε πέρα. Εγώ ήταν όμως, ήταν τόσο όμορφη αυτή, αυτό το πρόσωπο και γι' αυτό το ωραίο χαμόγελο που βλέπετε και εδώ στην εικόνα. Και λέω, εσύ είσαι ο Πατέρα Πορφύριο. Και είπε, ναι ρε παιδάκι μου, εγώ είμαι, πηγαίνετε όμως. Χέρι στον νοσίον η καλόνη και τον νοσκούν. Η επόμενη μαρτυρία του Πατρός Ευαγγέλου αναφέρεται στην πρόρηση του Αγίου Πορφυρίου για το θάνατο του συζύγου μιας γυναίκας που τον επισκέφτηκε. Ο τρόπος που προσέγγισε την πονεμένη αυτή ψυχή είναι πραγματικά θαυμαστός. Τη δεύτερη φορά λοιπόν που πήγαμε, επειδή με παρακάλεσαν τα παιδιά ενός κυρίου που ήταν πολύ άρρωστος από καρκίνο, πνεύμονα με μεταστάσεις. Την εποχή αυτή ήταν το 1979, όπως είπα, 80, και πήγαμε στο γέροντα τη μαμά του. Επειδή εγώ είχα πάρει ήδη δίπλωμα οδηγήσεως και είχαν αυτοκίνητο τον πατέρα μου και μπορούσα να τους πηγαίνω. Και πήγαμε στο Μίλεση. Τότε είχε αρχίσει και συζητεί το πάρα πολύ ότι έχουμε έναν άγιο άνθρωπο ο οποίος είναι στα όρια της Αθήνας και μπορούμε να πάμε και να πούμε τον πόνο μας. Τέλος και να μας βοηθήσει και να κάνει θαύματα.
Είχε αυτό καθιερωθεί στο λαό. Με αυτή τη διάθεση πήγε και αυτή η γυναίκα να παρακαλέσει για τον άντρα της τον Γέροντα Πορφύριο. Λοιπόν, μπήκαμε μέσα, τον είδαμε, ήταν ένα χτιστό πράγμα με τούβλα, από κάτω είχε μαγκάλια που ανάβανε κάρβουνα και τον ζέστηναν από κάτω δηλαδή. Από πάνω είχε κάτι ξύλα και από πάνω είχε κάτι κουβερτούλες και μέσα είχε κουκουλωμένος, είχε ένα σκουπτό σκουφί όπως τον ξέρουμε και εκεί μέσα ήταν και έβγαζε το χεράκι του έτσι απλά, μας έδωσε την ευχή και κράτησε τη γυναίκα να πει τον πόνο της. Εγώ βγήκα έξω, δεν μου πει να βγω έξω, αλλά από μια διακριτικότητα, γιατί να αφήσω τον άλλον να πει τι θέλει, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει να πει και κάτι άλλο. Μετά, όταν μπήκα μέσα και της λέει, άκουσε να δεις, λέει, ο άνδρας σου θα φύγει από τη ζωή. Στοπ, καθαρά. Εσένα ο σκοπός σου είναι να προσεύχεσαι ο άνδρας σου να πάει εις τον παράδεισο. Και όποιος έχει το νόσημα αυτό, τον καρκίνο, έχει το εισιτηριάκι στην τσεπούλα, της είπε. Εγώ τι να σας πω, όταν την πήρα και φύγαμε, αυτή ήταν χαρούμενη, δηλαδή είχε τελειώσει η υπόθεση. Είχε λάβει πληροφορία ότι είναι τελειωμένα όλα. Πραγματικά μετά από λίγες μέρες εκοιμήθηκε ο σύζυγός της και το αντιμετώπισε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή, ξέρετε, πάρα πολύ πάμε και λέμε θέλουμε να γίνουμε καλά κτλ. Αλλά και το να αντιμετωπίσει την έξοδο μιας ψυχής με πνευματικό τρόπο, δια ευχών των γερόντων ή τις καθοδηγίες τους, θεωρώ εξίσου σημαντικό με το να την πάρει στην δουλειά της κάνουν καλά. Διότι ο θάνατος ξανάρθει. Δεν θα έρθει τώρα, θα ξανάρθει πιο μετά. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι βαρύτερα τα θέματα αυτά και είναι πολύ δύσκολο να μιλάμε όσοι δεν τα έχουμε γευτεί πολύ, γι' αυτό σιωπούμε. Εμένα τώρα η γνωμία ήταν αυτό. Φιλήσαμε το χέρι, μου πιέσε στο σφιγμό. Αυτό του άρεσε πάρα πολύ, το ξέρετε, να πιάνει το χέρι και πιέσε στο σφιγμό και τα λοιπά. Ντουκ, 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 ντουκ. Μα ευλόγησε, μου έδωσε την ευχή του, προσελένε και είπε Ευάγγελο. Και λέει, και εμένα Ευάγγελο με λέγανε. Αυτό το θυμάμαι. Η πρώτη μας γνωριμία λοιπόν είναι με το ότι ξέρω ότι το όνομά του ήταν Ευάγγελος. Το τι είναι το διορατικό χάρισμα? Είναι η δυνατότητα που δίνει ο Θεός σε αγίους ανθρώπους να βλέπουν τον εσωτερικό κόσμο των άλλων με τελειότατη ακρίβεια. Να βλέπουν επίσης αντικείμενα ή γεγονότα τα οποία όμως δεν γίνονται αντιληπτά στο ανθρώπινο μάτι. Να γνωρίζουν δηλαδή τι γίνεται πίσω από έναν τοίχο ή πίσω από το βουνό. Να βλέπουν όλα όσα συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο, τα οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο μάτι, είτε συμβαίνουν σε κοντινή απόσταση, είτε και σε εκείνα που βρίσκονται στο άπειρο σύμπαν. Το επόμενο γεγονός που θα εξιστορήσει ο πατήρ Ευάγγελος είναι κάπως αστείο, φανερώνει όμως το διορατικό χάρισμα του Αγίου Πορφυρίου. Σε άλλη μας ευκαιρία θα παρουσιάσουμε συγκλονιστικά γεγονότα με αυτό το χάρισμα που είχε ο Άγιος Πορφύριος, σε ορισμένα από τα οποία ήμασταν και εμείς μάρτυρες. Έχω τύχει σε μια υπόθεση, είχα ένα θείο, ο οποίος τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Γέροντα Πορφύριο. Ο Γέροντας Πορφύριος αγαπούσε τους πάντες και με μια απλότητα. Δηλαδή, άμα του λέει, δεν ενδιαφερόταν άμα είσαι αγρότης. Μπορώ να σου πω περισσότερους αγρότες έτσι. Του άρεσε πολύ ότι κάποιος είναι αγρότης, ότι έχει χωράφια, ότι τα οργώνει, τι τραχτέρ έχει, πόσο είναι το τραχτέρ σου, τι ρόδες έχει, τι χρώμα έχει, τι χαϊμαλιά κρέμονται πάνω στο. Δηλαδή, αυτά είναι αληθινά και πραγματικά έλεγε τώρα ναι. Όπως και το θέμα του που έβρισκε νερό και όλα αυτά. Άμα δείτε, είναι όλα μία διακονία τα δύο βασικά επαγγέλματα του κόσμου, έλεγε. Δηλαδή, στο βοσκό και στον αγρότη. Λοιπόν, και άμα δείτε, είχε μία συμπάθεια σε αυτούς. Έτσι λοιπόν πήραμε ένα θείο μου, ο οποίος είχε πάρει ένα μεγάλο φορτηγό και πήγε στον γέροντα να του το ανακοινώσει και να του δώσει την ευλογία. Και του λέει στον γέροντα, εγώ λέει γέροντα, πήρα ένα φορτηγό και τα λοιπά, ένα φορτηγάκι με αυτός, πήρα ένα φορτηγάκι, ξέρετε οι Έλληνες πώς το. Και του απαντάει ο γέροντας, τι φορτηγάκι πήρες Κωνσταντίνε μου, πήρες ένα φορτηγό που είναι από εδώ μέχρι εκεί πέρα. Από πίσω έχει καρότσα και σέρνει. Μπροστά είναι κόκκινο, πίσω είναι έτσι, αυτό, αυτό, αυτό και το ένα φως αριστερά πίσω δεν ανάβει. Πάθαμε δηλαδή. Δηλαδή, το βλέπω λέει, σαν να είναι μπροστά μου. Και πάλι έχω να σας πω ότι αυτά είναι ωραία, στηρίζουν τους ανθρώπους, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο σημαντικά. Πολλές φορές καθόμαστε σε αυτά και δεν είναι τόσο σημαντικά. Εγώ θεωρώ ότι ο κέρατος αυτός, η πιο
και άλλα πολλά. Έβρισκε νερό σε μοναστήρια και διάφορα θέματα. Η αρχοντιά του ήταν πολύ μεγάλη και αντιμετώπιζε πολύ σωστά όλα τα πράγματα. Τροφή των μεγάλων πλησιέστατο συγγένης η αματικόντε συνόμιλος Αγίων Πορφύριε δείχνεις άθωνος κόσμημα της Αποκαλύψεως.